Πολλά καλά Χριστούγεννα. Μαζί θα γιορτάσουμε σήμερα. Θα γεμίσουμε τα σπιτικά σας με πολύ ζεστά χαμόγελα, ευχές, μαντινάδες, όμορφες εικόνες, αλλά και με εξαιρετική και πλούσια μουσική. Κοντά μας είναι ο Ψαραντώνης με το συγκρότημά του, μικρά παιδιά από το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, όπου θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα πούμε μαντινάδες, αλλά και θα συζητήσουμε. Ελάτε, μείνετε μαζί μας. Χρόνια πολλά, κύριε Ψαραντώνη, τι κάνετε? Ευχαριστώ, παιδί μου. Χρόνια πολλά. Επίσης. Τι θέλετε να ευχηθείτε? Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και καλές γιορτές. Και να ηρεμήσουμε, να περνάμε καλά, να έχουμε υγεία και βλέπουμε. Τα Χριστούγεννα είναι μια οικογενειακή αλλά και παιδική γιορτή. Mm. Οι περισσότεροι έχουμε τα καλύτερα ενθύμια από αυτή την ηλικία και θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας τη ζεστή και τρυφερή, τις ζεστές και τρυφερές αναμνήσεις σας από αυτή την ηλικία, την παιδική. Mm. Πάντα περιμένουμε με χαρά αυτές τις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τα παιδιά προπαντός, που γυρίζαμε και με τα κάλαντα, με τα παιχνίδια μας. Αυτή είναι η χαρά του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Εσάς ποιος σας έμαθε τα κάλαντα? Η μάνα μου και οι θείες μας τα μαθαίνανε. Και κάναμε κατάδες τη νύχτα και τα λέγαμε τα παιδιά. Και λίρα παίζαμε, μαζί με τη λίρα. Πιάνετε λοιπόν τα σοκάκια στο χωριό και... Και μας βάλουνε μέσα μας. Μας κερνούσαν. Τι σας κερνούσαν? Χαβαλέτες. Γλυκά. Κουραμπιέδες. Χρήματα τότε δεν σας δίνανε? Όχι. Τη χαρά παίρνω. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, να τα πείτε, περάστε. Επίσης, παιδιά. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Ξέρετε τα κριτικά κάλαντα? Ναι! Για πείτε μας! Τώρα είναι σπέρα να φώτες κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη θεία γέννηση να πω στα φωτικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα έβηθεν την πόλη. Και ρε, η φύση σ' όλη την
Πείτε μου τώρα, είστε τα πιο μικρά παιδιά ή έχει στον όμιλο και πιο μικρά παιδάκια από εσάς? Έχει και πιο μικρά. Εμείς τώρα, πριν να έρθετε, συζητούσαμε με τον κύριο Ψεραντώνη για τις γιορτές, πώς περνούσε στο χωριό, ποιος το έμαθε τα κάλαντα. Να μας πει τώρα και τι ετοίμαζε η μητέρα του για το τραπέζι των Χριστουγέννων, τι έκανε ο πατέρας του τις ημέρες αυτές. Θέλετε? Ναι. Για πείτε μας, κύριε Αντώνη. Έλεγαμε τα κάραντα, με κατάδα τη νύχτα, μας βάνανε μέσα οι άνθρωποι και μας κάνανε χαρά και παίρναμε κι εμείς τη χαρά αυτή, το γιορτό, και περνούσαμε πολύ ωραία. Εσείς έτσι κάνετε? Ναι. Μπράβο. Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των παιδιών. Γιορτάζουν όλα τα παιδιά. Τι θέλετε να ευχηθείτε για όλα τα παιδιά του κόσμου? Να είναι καλά και να τραγουδούν, να γλεντίζουν. Πάντα με χαρά. Όχι με πίκρα. Με τη διώχνετε. Θέλετε να αφιερώσετε μία μαντινάδα για όλα τα παιδιά του κόσμου? Πρέπει να έρθει. Να μας την πούνε αυτά τα παιδιά μας από τις μαντινάδες. Θέλω να μου πείτε ένας. Εγώ μικρός, ο πιο μικρός, θα σας τραγουδήσω. Μια μαντινάδα θα σας πω να σας ευχαριστήσω. Εσείς θα τη δείτε τώρα. Λοιπόν... Με έβαλε ο δάσκαλος και την είπα στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου στις εξετάσεις. Και έπαιζε ο Μανουράς γύρα και έπαθηκε τη μαντινάδα από την πρώτη τάξη. Ο Δραμουντάνης. Ο Μενέρος, ο καλός δάσκαλος. Ευχαριστώ, παιδί μου. Εσείς ξέρετε μαντινάδες? Ναι! Θέλετε να μας πει ένα μοσπεδάκι, το όνομά του, το επίθετό του, να μας πείτε πόσο χρονών είστε και να μας πείτε και από μία μαντινάδα? Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από σένα. Προηγούμενη κυρία. Κοντά. Α, μάλιστα. Κυρία μου. Φωτεινή Παπαδάκη. Τα αστέρια απ' τη Βηθλεέμ το δρόμο να φωτίζει. Το δρόμο να φωτίζει χάρα, υγεία, προκοπή σε όλους να χαρίζει. Καλά Χριστούγεννα. Μπράβο. Ελεονόρα Βαρδαλαχάκη, 7,5 και κάτι. Μέρες γιορτής, μέρες χαράς, μέρες το Χριστουγέννο. Μέρες το Χριστουγέννο σε όλη την ανθρωπότητα, ναι, να έρθουνε περιμένω. Με λένε Βασίλη Χνάρη και είμαι 8,5 χρονών. Φάτρινε Χριστουγεννιάτικη να κάνεις την καρδιά σου. Να κάνεις την καρδιά σου και εγώ Χριστό να γεννήθω μέσα στην αγκαλιά σου. Μπράβο. Με λένε Έλενα Μαυρογεννάκη. Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, χίλιες ευχές χαρίζω. Χίλιες ευχές χαρίζω σε φίλους που τους αγαπώ και τους υπολογίζω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εγώ είμαι ο Γιώργος Τζανάκης. Σαν το μάγο ακολουθώ κι εγώ ένα αστέρι. Κι εγώ ένα αστέρι και ελπίζω τα Χριστούγεννα κοντά σου να με φέρει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Με λένε Άννα Παπαδάκη. Με του Χριστού τη γέννηση κάνε ευχές για σένα. Κάνε ευχές για σένα να είναι τα χρόνια σου πολλά καλά και ευτυχισμένα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Κακουλάκης. Κάμε τη Θεέ μου να γεννεί άστρο το Χριστουγέννο. Άστρο το Χριστουγέννο και με ένα μάγο να μπορώ όπου είναι να πηγαίνω. Καλά Χριστούγεννα. Καλή παρέα είστε. Με λένε Νίκο Τσικανδυλάκη. Δέντρο χριστουγεννιάτικο στο σπίτι μου δε βάνω. Στο σπίτι μου δε βάνω γιατί εσύ το στόλισες και με το παραπάνω. Γιώργος Διακινησάκης. Με καλές γιορτές, χρόνια πολλά,
όνειρευω δωμένα. Όνειρευω δωμένα σας εύχονται τα χείλη μου απ' την καρδιά δοσμένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Νικόλας Πλαΐτης. Χρόνια πολλά και μια εύχη ξεχωριστή για σένα. Ξεχωριστή για σένα να ζεις καλά για να παίρνω κι εγώ ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Μιας και τραγουδάτε, μήπως θέλετε πριν να χορέψουμε να τραγουδήσουμε με τον κύριο Αντώνη? Ναι. Και ποιο τραγούδι θέλετε? Κύριε Ψαραντώνη. Έτσι πάμε. Θα ανέβω στον ουρανό να ρωτήξω το Θεό που σε τσιμή λίτσας μύρω από θάμπωσε στον ήλιο από θάμπωσε στον ήλιο που σε τσιμή λίτσας μύρω. Πέτροπερδικά μου, που σε πέτροπερδικά μου, που σε πέτροπερδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου, που πετάς τα όνειρά μου. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μαύρο μάτα και ξαφή μου, λεμονίτσα φουδωτή μου, χρόνους ψάχνω και ζαμάνια στου ουρανού τα μεϊτάνια. Στου ουρανού τα μεϊτάνια, χρόνους ψάχνω και ζαμάνια. Είπα ψάχνω, δε σε βρίσκω, χρόνους ψάχνω, δε σε βρίσκω, χρόνους ψάχνω, δε σε βρίσκω. Χρούσος πάλι στο μουρίσκο, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Είπε μου Θεός το φτί μου, έκαψε την ψυχή μου, πως το θρόνο του σε θέλει να σε προσκυνούνιαγγέλη, να σε προσκυνούνιαγγέλη, πως το θρόνο του σε θέλει, που σε πέτρο παιδικά μου, που σε πέτρο περδικά μου, που σε πέτρο περδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου, που πετάς τα όνειρά μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Βρε καλά κοπέλα. το δάσκαλο τον αγαπάτε, το Μανώλη το Χνάρι. Τον καλό δάσκαλο. Να τον αγαπάτε γιατί... καλό κοπέλι. Καλός δάσκαλος, ναι. Καλός άνθρωπος. Βέβαια. Ο καλός καλλιτέχνης, δάσκαλος, είναι και καλός άνθρωπος. Φυσικό είναι. Να είστε καλά. Καλή ζωή να έχετε. Καλή πρόοδο. Και οτιποθείτε. Να είστε καλά.
να χαίνει θάρα σαν βουνά κι αγρία μόνο παύτια. Να πάρω ένα και να ρθω μάτια γλυκά μου μάτια. Να πάρω ένα και να ρθω μάτια γλυκά μου μάτια. Thank you.
Thank you.
Να δώσουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουν πραγματάκια που θέλουν τα ίδια. Ναι. Τι θέλετε να ρωτήσετε τον Ζαραντώνη. Ναι. Ωραία. Πες μας. Θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνατε παλιά τα Χριστούγεννα. Λέγαμε τα κάραντα και παίζαμε τα παιδιά, παιχνίδια. Τι παιχνίδια. Παίζαμε τον κρυφτό, παίζαμε τσιαμάδες, πέτρες με τα καβούλια. Παίζαμε χαΐνιδες. Οι χαΐνιδες ήταν μια ομάδα χαΐνιδες και μια ομάδα που τους κυνηγούσε. Και παίρναμε πάνω τα βράχους αυτό και κρυβόμαστε οι χαΐνιδες και μας γυρεύανε οι υπεύθυνοι που θέλουν να μας βρουν. Και έτσι τρέχαμε, παιδί μου, και πέφταμε από τους βράχους και χτυπούσαμε, βάζαμε χώμα και γίναμε. Τώρα όμως δεν το βάζουμε. Γιατί? Και το χώμα ήταν φάρμακο, να τα ξέρετε. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι? Όλα τα παιχνίδια μου αρέσαν. Καλό γερο παίζετε εσείς τώρα. Τα κορίτσα τον παίζανε. Αμάδες που παίζαμε τα καβούλια, τυχάκι που παίζαμε το κέρμα στον τοίχο και κερδίζαμε με πιθανή, πολλά. Θα ήθελα να τον ερωτήσω πώς άλλαξε τόσο γρήγορα το δοξάρι. Αφήνω λίγο κενό στο ρυθμό, χτυπώ το πόδι μου, τακ, 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 και το αλλάζω χωρίς να το καταλάβεις. Μέσα στο ρυθμό γίνεται. Πες με. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι φαγητά τρώγατε τα Χριστούγεννα? Τι φαγητά? Ό,τι έβρισκα. Ευχαριστώ πολύ, ό,τι έβρισκα. Εδώ την Ανούλα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο ήταν το αγαπημένο σας φαγητό? Είναι διάφορα. Όχι το κρέας. Μ' αρέσει ο ξινόχοντρος. Καλό, δεν είναι? Ωραία. Σας αρέσει ο ξινοχόντρος? Όχι. Ποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι? Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος σας έμαθε να παίζετε τόσο καλή λίρα. Δεν παίζω μόνο εγώ καλή λίρα, παίζουν πολλοί παιδί μου, όλοι παίζουν ωραία. Εντάξει, ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Και άμα έχει καλό χαρακτήρα, ακούγεται όμορφα. Ευχαριστώ. Ναι, Νικόλα, πες μας. Ποιο τραγούδι σας αρέσει πιο πολύ? Δεν μπορώ να διαλέξω. Είναι πολλά που μ' αρέσουν, είναι τέλεια. Στο σπίτι σας ακούτε μουσική? Ακούω. Πώς δεν ακούω? Τι ακούτε στο σπίτι? Οτιδήποτε καλό, καλός. Μουσικός τον ακούω. Τι χαρακτηρίζει το καλό? Ο μουσικός εδώ τα παίζει με αίσθημα, με πάθος. Έχει ουσία, αρέσει τα πάντα. Όχι στα ζωντανά μόνο, και όλα είναι ζωντανά, και τα χόρτα και τα δέντρα. Όλα έχουν ζωή. Αρέσει τα πάντα. Ο παλμός ο σωστός. Όταν ένας καλλιτέχνης παίζει με πάθος, βγάζει πάρα πολλά συναισθήματα. Χαρά, θλίψη. Ναι, όλα. Ναι, πόσο επηρεάζει όμως και η ματινάδα και η δύναμη της ματινάδας και η μουσική έναν άνθρωπο στη ζωή του? Έγινε κι εγώ παιδί. Είπα σου, το καλό είναι το σωστό. Εκπηρεάζει τα πάντα. Και είναι αγαπημένο. Thank you.
Και σ' έχουν ξεχαϊμένη. Όπα, όπα, και σ' έχουν ξεχαϊμένη. Thank you.
Και επειδή στα παιδιά αρέσουν τα παραμύθια, λέω να τους κάνω μία αφήγηση από ένα παραμύθι που έχουν γράψει για εσάς και μάλιστα κάποιος ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι Γερμανός. Λοιπόν, το παραμύθι λοιπόν λέει ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δάσος και μέσα σε αυτό το δάσος με τα πολλά δέντρα υπήρχε ένα που ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Ήταν τεράστιο και φανταστείτε ότι τα κλαδιά του έφταναν μέχρι τα αστέρια και οι ρίζες του αγκάλιαζαν την καρδιά της γης. Το δέντρο λοιπόν αυτό βρέθηκε εκεί ένας μάγος, όπου έκοψε ένα κομμάτι ξύλου και έφτιαξε μία λύρα. Η λύρα όμως αυτή ήταν μαγεμένη. Την έκανε λοιπόν δώρο αυτή τη λύρα σε ένα βασιλιά. Ο βασιλιάς μετά θέλησε να καλέσει όλους τους μουσικούς του κόσμου και να τους βάλει να παίξουν αυτή τη λύρα για να δει ποιος παίζει καλύτερα. Κάλεσε λοιπόν πολλούς μουσικούς, έπαιζε ο ένας, έπαιζε ο άλλος, έπαιζαν καλά όλοι, αλλά κάτι άλλο ήθελε μάλλον ο βασιλιάς. Στο τέλος λοιπόν γράφει το παραμύθι που έχει γράψει αυτός ο Γερμανός που σας έλεγα. Εμφανίστηκε ο κύριος Ψαρεντώνης, όπου πήρε τη μαγική λύρα, τη μαγεμένη λύρα στα χέρια του και έβγαζε διαφορετικές μελωδίες από ό,τι βγάζανε οι άλλοι μουσικοί. Γιατί άραγε όμως βγάζανε αυτές τις μελωδίες τις διαφορετικές? Σας το είπα πολύ σύντομα το παραμύθι, αλλά θέλω να μου πείτε τώρα τι θέλετε να ρωτήσετε μέσα από αυτό το παραμύθι το Ψαρεντώνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μελωδίες έπαιζε αυτή η λύρα. Ο άνθρωπος, παιδί μου, άκουσε τη λύρα. Είναι σοφός άνθρωπος και έβγαλε αυτό την εικόνα για τη λύρα. Πράγματι, η λύρα είναι από τα αρχαιότερα όργανα του κόσμου. Αυτή είναι το πρώτο όργανο που παίχτηκε στον πλανήτη, τα τύμπανα που παίζαν οι κουρίτες και οι αυλοί, τα ξύλα. Τα παίζανε, λέει, προμηνοήτες Έλληνες δραβίδες. Αυτά μου τα λένε έξω στο εξωτερικό, στα φεστιβάλ τα λένε, τα γράφουν οι τύποι, τα λέχουν, δείχνουν οι τηλεοράσεις όλου του πλανήτη. Γιατί είναι παγκόσμιο φεστιβάλ. Ένας από κάθε χώρα, όλοι καλοί, διαλεμμένοι. Σε όλα παίρνουν με από την Ελλάδα, δεν θέλω να τα λέω τώρα. Γιατί... Ναι. Και εκεί τα λένε οι παρουσιαστές. Τα γράφουνε, τα έχω. Θα κάνουμε ένα βιβλίο να τα μάθετε, να ξέρετε από πού είστε. Για δεν ξέρουμε. Η ιστορία μας δεν τη λένε εδώ, παιδιά. Δεν θέλω να την ξέρουμε. Τέλος πάντων, γι' αυτό μας ποδόκαν έτσι. Μας ποδόκαν. Και το Μουσείο του Ηρακλείου κλειστό το έχουν. Γιατί, τέλος πάντων, υπάρχουν οι λόγοι για να μας πολεμάνε τον πολιτισμό μας. Και φύγανε, είχανε μουσική στο όλο θέατρο και φύγανε, λέει, από εδώ, το νησί το Θεό μας, λένε, που από εκεί ξεκινήσαν όλα, που η ανθρωπότητα ζούσε στις καλύβες, οι Έλληνες είχαν στόλο μουσική θέατρο και φύγανε με το στόλο από εδώ, το είπαμε. Και μας παίξαν τη λύρα, τα τύμπανα και θαυρούς. Κι όσο μας επισκεφτήκανε, δεν είχαν να δώσουν, πέραν και μεταφέραν. Και λέει ο Κινέζος, τέτοιος μουσικός, μετά που κάτσαμε στο τραπέζι, η γλώσσα λέει, τα λέει όλα. Μουσική, έλεγε διάφορα, ο ουρανός, όλος ο ουρανός είναι ονομασίες ελληνικές. Η ιστορία μας λοιπόν είναι να μάθετε, να τα λέτε στα μικρά παιδιά, να μάθετε να ξυπνήσουμε. Η περισπαμένη του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτός άκουσε τη λύρα, ο άνθρωπος που έβγαλε αυτό το ωραίο πνεύμα, μεγάλο πνεύμα, και το έπρασε και το έβγαλε έτσι. Αλλά αυτά που πράθει ένας μεγάλος άνθρωπος υπήρξαν χωρίς να τα φτάσει. Ακούει, προσανατολίζεται, μιλεί, με τις ήχους μας, τη φύση. Και αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να δουν τη φύση και να τις μιλήσουν, αυτή τα έχει όλα τη μουσική, να γράψεις, να πεις. Άμα μπορεί να τις μιλήσει, όσο μπορεί ο καθένας, θα πάρει και θα δώσει. Από τι ξύλο ήταν φτιαγμένη η λύρα? Από τι?
από το δέντρο το μεγάλο που έφτανε η κρόνη του στα άστρα. Και οι ρίζες του, λέει, εγκαλιάζαν την καρδιά της γης. Και αυτό το δέντρο μπορεί να μην βγάλει καλό όργανο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πώς μπορέσατε μόνο εσείς να βγάλετε αυτούς τους ήχους που λέει αυτό το παραμύθι? Δεν έχει εξήγηση. Έρχονται, παιδί μου. Έρχονται ήχοι, εικόνες και έτσι κάνεις πράθεις με το νου σου, με τη μουσική. Καμιά φορά έρχεται κάτι, το ξεχνάς, αλλά αφού ήρθε ωραίος ήχος, αλλά αφού ήρθε ξανά έρθει κάποτε. Ευχαριστώ. Νικόλα. Κύριε Ψαραντώνη, μήπως μπορούσατε να σας κάνω μία ερώτηση. Μα πώς, αυτός ο κύριος, πώς σας έβαλε μέσα σε αυτό το παραμύθι? Έτσι με το νου του. Άκουσε τη λύρα, του ήρθε έτσι και το έβαλε. Ευχαριστώ. Κύριε Ψαραντώνη, η λύρα, γιατί ήταν μαγική? Γιατί είναι του Θεού το όργανο. Αυτό είναι του Θεού το όργανο. Και όταν το παίζεις καλά, ξεχωρίζει σε όλα τα μουσικά όργανα που θα το παίξει, ξεχωρίζει, όταν το παίζεις καλά. Ή παίζει με άσωνε αυτό το όργανο. Όταν το παίζεις καλά, ξεχωρίζει από όλα τα όργανα, γιατί με όλους τους μουσικούς έξω που πάνε στα φεστιβάλ, θέλουν να κάνουν παρέα, να παίξουν και να παίξουν και τη λύρα μαζί τους. Και έτσι την κοιτάνε και θα δούμε, δεν τη φυλάνε. Και λένε πράγματι του Θεού το όργανο είναι. Είναι το πλούσιο, έχει το νύχι, γλιστράει, ενώνεται με την ψυχή του καλλιτέχνη. Κάνει άπειρα πράγματα, τα οποία όλα τα όργανα του κόσμου καλά, άμα τα παίζουν καλά, αλλά αυτό έχει όλη τη μουσική. Όλο. Δεν έχει άκρη. Έχει συνόρια, ψήθυνα, γλιστρήματα, τρέλες αυτό. Ο Καντόπερας, ποιος έπαιξε πρώτος το δοξάρι στον κόσμο? Ο Βοσκός, ο Καντόπερας, στον Ψιλωρίτη. Αυτά όλα είναι διαγραμμένα σε όλες τις βιβλιοθήκες, τις αρχαιολογικές βιβλιοθήκες του κόσμου. Εδώ δεν μας έλεγε τίποτα. Λοιπόν, η λύρα, είπαμε, ήταν η αχελώνα. Την παίζανε αρποειδείς. Το δοξάρι το έπαιξε ο Καντόπερας, ο Βοσκός, με τρίχα του τράγου. Εδόνισε τις χορδές πάνω στο λύρα, εδόνισε και αυτό και έτσι. Έκαμε ένα δοξαράκι και έπαιζε τη λύρα με το δοξαράκι και γύριζε. Ωραίος ο Καντόπερας, υπαρκτοί όλοι αυτοί. Και κουρίτες έξω από τις κουρούτες, είπε, με είναι η χώρα των κουρίτων. Δεν είναι μυθολογίες, λέει. Ή κνωσό, και κάθε κνωσό, μα να ακούτε θέλει. Τι κάθε γνωστό, η μαθηρολογία λέει είναι τα παραμύθια των ανθρώπων. Όχι οι γνωστό, οι κουρίτες και οι άλλες χώρες της Ελλάδος, οι αρχές. Και άμα τα ξεθάβουν, ποιος τα έκαμε, εγώ ή εσύ? Σα ρωτάω, ρε παιδί μου. Μυθηρολογία είναι τα παραμύθια των ανθρώπων. Λοιπόν, και γύρισε την Κρήτη ο Καντόπερας και έπαιζε τη λύρα ο καλός λυράρης και τραγουδιστής. Και έβγαινε ο κόσμος να ακούσει το μεγάλο λιράρι και τραγουδιστή με αγάπη και σεβασμό. Και η λύρα παίζονταν χιλιάδες χρόνια στην Κρήτη. Και μετά, όχι εκατοντάδες, και μετά πήγε στους άλλους λαούς. Αυτές είναι οι καθαρές αλήθειες και αυτά να λέτε. Και μην έρχεται εδώ ο καθένας να λέει ότι του καπνίσει, τι πρέπει τον πετάνε στη θάλασσα. Ντροπή να κάνουν, πως ξέρουν και δεν ξέρουν τίποτα. Άλλος λέει, γιατί ήρθε από την Τουρκία, λέει. Άλλος μετά λέει, οι ίδιοι παλιότι ήρθε παλού. Λέει, εσείς που κάνετε και εκπομπές στις τηλεοράσεις, να τις πετάτε έξω, γιατί δεν πάει όμως. Τις καλυχούτες. Να σεβόμαστε ποιοι είμαστε. Πρώτα θα μάθουμε
Να μάθουμε την ιστορία μας για να λέμε ότι είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι, όπως το πανούς καθηγητή, γιατί μου λέει άραντο να λέω, από πού ήρθε, λέει άραντο από την Αίγυπτο, μου λέει ένας άραντος από την Τζίνα, μου έρχομαι πάω και έτσι μου λένε έτσι και έτσι, που τα μάθεις αυτά, και διδάξει τα κοπέλια μου. Πρώτα του λέω, θα μάθεις από πού είσαι την ιστορία του τόπου σου και να λες πως είσαι μορφωμένος άνθρωπος, γιατί είσαι παραμορφωμένος και δεν τρέπεστε. Και μου έδωσε όλη η παρέα συγχαρητήρια. Μάχης να ζει, μυστείτε μου κύριε, πόσο σε κάνω χάζει. Σου και κόπια στο δικό μου.
Θα πούμε τώρα ένα παραμύθι. Όταν κατέβαινε ένας άντρας από ένα βουνό, από ένα πολύ ωραίο βουνό και το λένε Ψιλορίτη. Κατεβαίνει τον κάμπο που βόσκουν τα πρόβατα και τον βλέπει ο καντόπερας, ο βοσκός, ο καλός λιράρης που είπαμε και του λέει, πού πας ξένε και είσαι κουρασμένος και σκεφτικός. Ο Δίας ήταν, παιδιά, έτσι ήταν. Λέει, είναι ο δρόμος που έχω μπροστά μου μεγάλος. Λέει, έλα μέσα στο Μητάτο. Το Μητάτο είναι το σπίτι του βοσκού. Το ξέρετε? Όχι. Λοιπόν, να το μάθετε, να το δείτε. Έλα, λέει, στο Μητάτο, να σου δώσω να πιείς, να ξεκουραστείς και εγώ θα σου τραγουδήσω, μα πάρεις τόλμη, αφού είπε πως είναι κουρασμένος. Αφού είναι κουρασμένος. Ναι. Μπαίνουν, λέει, στο Μητάτο. Ο φτωχός βοσκός δεν φιλοξενούσε εύκολα στα βουνά, αλλά είχε απ' όλα. Είχε κρύο νερό, φρέσκο γάλα, τυρί. Ναι. Μια στιγμή του λέει ο ξένος, εγώ αδερφέ μου ο Δίας. Εντάξει, έχω πολλά το κεφάλι. Και απίσης τραγούδησε, του λέει, εγώ θα σου κάνω ένα όργανο να το παίζεις, να τραγουδείς, να σ' ακούνε τα ζώα, τα πουλιά, οι ανθρώποι. Και βγάνει από τη βούρια του, η βούρια του είναι το σακούλι του βοσκού. Βάζει κέρατα τσέγας που πάνω, λέει, του μικρού ρηφιού, κόκαλα από κάτω, δέρμα, του κάνει το δοξαράκι με τρίχα του τράγου και του παραδίνει τη λύρα, λέει, στα χέρια και περνά το δοξαράκι απάνω στο λύρα και άκουσε, λέει, ένα ήχο ο βοσκός που δεν είχε ακούσει πιο ωραίο ήχο και μαγεύτηκε και δόνιζε τις χορδές με ρυθμό και δόνιζε. Λένε μετά ότι ο Δίας του έκαμε το δοξάρι. Αυτό είναι παιδί μου παραμύθι. Μιλοποταμίτικος πηδηχτός, να κάνετε την ιστορία. Μιλοποταμίτικος πηδηχτός είναι που χορεύαν οι κουρίτες του Δία με τα ντύπαν. Και έμεινε ο πηδηχτός. Αρχαία! Αυτή είναι από τις αρχαιότερες μουσικές του κόσμου. Τα αυτά και τα ριζίτικα, παιδιά. Από εκεί είναι και η βυζαντινή μουσική. Ο πρώτος ήχος της βυζαντινής μουσικής είναι από τα ριζίτικα σε ψηλό βουνό και ένας ψάλτης 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γέρος. Μου λέγανε ότι είναι ο καλύτερος ψάλτης, λέει, στη Θεσσαλονίκη και πράγματι ήταν ωραίος και μου λέει, και κάβαμε παρέα. Και μου λέγε, και η βυζαντινή μουσική, λέει, παιδί μου, είναι από τα ριζίτικα τραγούδια. Άκου. Και έψανε ένα τροπάδι και με πήγαινε στα Λευκάωρη, στον Ψιλορίτη. Και εγώ όταν ακούω αυλούς εκεί πάνω και ξέρω εγώ, με πάνε παιδιά σε αυτό στην Κρήτη. Τα ξύλα, τα καλάμια που είναι αληθινή ήχη και όχι μπρούτζινα. Αυγίζουν. Το όργανο πρέπει να είναι από ζωντανό οργανισμό. Αλλιώς είναι ψεύτικο. Μπορεί να το παίζει καλά ο κύριος, να χαλά τον κόσμο με το κλαρίνο του, με τα μπρούτσινα. Αλλά λείπει, παιδιά, η αλήθεια. Η ουσία.
Καθόμαστε σε ένα όμορφο χώρο, στο αρχοντικό της Αρχάνης, δίπλα από το τζάκι, όμορφα, είναι. Ζεστά. Θέλω όμως να μας πείτε για τις στιγμές που καθόσασταν με τα παιδιά σας και τους λέγατε παραμύθια, τους μαθαίνατε τα κάλαντα δίπλα από το τζάκι. Ναι, ναι. Πάντα τέτοια λέμε στα παιδιά. Χάδι, παραμύθια, τραγουδάκια, έτσι πρέπει. Έχετε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά. Ναι, βέβαια. Εγώ τα παιδιά αγαπώ. Εγώ μ' αρέσει τώρα να κάνω παρέα με τα παιδιά. Αν δεν έπαιζα μουσική, αλήθεια, θα ήθελα να είμαι νηπιαγωγός. Έχω παρέα μικρά παιδιά που λένε ωραία πράγματα. Mm-hmm. Τώρα τι σας κάνει να νιώθετε παιδί πάλι? Υπάρχουν στιγμές που νιώθετε πραγματικά παιδί? Ναι, εντάξει. Αφού γεράσαμε και μια ρόδε βάζαμε πού μου τους. Ωραίο, καλό.
Να καλέσω το δάσκαλο των παιδιών, το Μανώλη το Χνάρι, να έρθει κοντά μας. Θέλετε? Ναι! Χρόνια πολλά, δάσκαλε. Καλά Χριστούγεννα. Είσαι καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω όλους και το Ψαραντώνη και τον Νεκτάριο και τον Νικολή για τις μαγευτικές αυτές τις στιγμές που μας ευχαρίσατε σήμερα και με την παρέα και με τη μουσική και με τη συζήτηση και τα παιδιά φυσικά που τα ευχαριστηθήκαμε και σε ένα βούλα αλλά και τον όμορφο χώρο εδώ το αρχοντικό. Πραγματικά είναι αρχοντικό και στο όνομα και στην πραγματικότητα. Εύχομαι η γαλήνη να φωλιάσει μέσα στις ψυχές μας και η αγάπη του Χριστού να γεμίσει τις καρδιές μας αγάπη και ελπίδα. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα. Εύχομαι και εσείς να περνάτε τα ίδια Χριστούγεννα που περνάμε και εμείς τώρα. Δάσκαλε, να σε ρωτήσω πώς βιώνουν τα παιδιά τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα μέσα από τον Όμιλο. Προσπαθούμε καταρχήν να μάθουμε τα καλά, που είναι ένα σπουδαίο κομμάτι. Μας δίνει χαρά και στο να τα μάθουμε, αλλά και στο να τα ακούσουμε και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Προσπαθούμε να μάθουμε τα κριτικά κάλαντα, να μάθουμε τα κριτικά έθιμα, τι τρώγαμε στο παρελθόν, πώς επεκράτησαν κάποια έθιμα, τη διαδικασία όλη, δηλαδή ότι το χοιρινό, πώς διατηρούνταν, που δεν είχαμε το ρεύμα, δεν είχαμε τη δυνατότητα της τεχνολογίας, που έπρεπε να το κάνουμε με κάποιους τρόπους, από τη μια μεριά να περάσουμε καλά και από την άλλη να μην το χάσουμε κιόλας, γιατί ήταν ένα εισόδημα για τις οικογένειες. Και προσπαθούμε γενικά να μάθουμε, να παρακινήσουμε τις οικογένειες όσες δεν πάνε εύκολα στο χωριό, να πάνε, να το ζήσουν, είναι κάτι διαφορετικό. Να μην ξεχνούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες και φυσικά να μαθαίνουμε από αυτούς, γιατί έχουν να μας πούν πολλά. Μπορεί σαν παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στη μικρή ηλικία να επηρεάζουμε και να δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά για να μένουν κοντά και στις παραδόσεις της Κρήτης και στην οικογένεια, γιατί ούτως ή άλλως η αγάπη, η οικογένεια, η ζεστασιά είναι ότι πιο δυνατό. Πιστεύω ότι είναι η αγάπη που βγαίνει μέσα από όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα Χριστούγεννα. Η οικογένεια και η αγάπη. Εύχομαι σε όλους να ζουν πραγματικά όμορφες στιγμές με την οικογένειά τους, καλές και ευτυχισμένες. Δάσκαλε, ευχαριστώ. Κάθισε εδώ να βρω λίγο και τους μουσικούς μας για τις ευχές. Το λαό του είναι ο Νεκτάριος ο Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά. Επίσης, να είστε καλά. Εύχομαι και εγώ ότι καλύτερο καλά Χριστούγεννα να περάσουμε. Με το καλό νέος χρόνος να μας γεμίσει ελπίδα, χαρά και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Και στα κρουστά, ο Γιάννης ο Λουκάκης. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Φέτος τα Χριστούγεννα φροντίστε πάνω απ' όλα να χαρίσετε χαμόγελα. Αγωνιστείτε για τη ζεστασιά της καρδιάς αλλά και την οικογενειακή γαλήνη. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου αλλά και στον ξενών αρχοντικό εδώ στις Αρχάνες και όσους βοήθησαν για να είμαστε σήμερα κοντά σας. Χρόνια πολλά. Oh,
γυμνάζω ώστε να λιώσει το παλιό. Παλιό καινούριο το πρακόνι. Όπα, όπα, καινούριο το πρακόνι. Ή τον Εύωσκος. Όποιας ή τον Εύωσκος ήταν ο Γιάννο Αχώρη. Όπα, όπα, ήταν ο Γιάννο Αχώρη. Και το σπίτι του. Ήτανε και το σπίτι του μέσα στο Πέραχωρι. Όπα, όπα, μέσα στο Πέραχωρι.